Η είδηση μεγάλη είναι αυτή που σας είπα πριν από... Η φρέσκια. Γιατί μεγάλη είναι και η ανανέωση του Πέρες. Πριν από 5 λεπτά. Ναι, εντάξει, αλλά η ανανέωση του Ρούμπεν ήταν κάτι το περιμέναμε εδώ και μια εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Του μπάτησα και θέλετε σκάσε ξαφνικά σήμερα. Ναι, όχι, δεν λέω σημαντική, απλά μεγάλη ήταν και η άλλη. Ναι. Ανεξάρτητα αν είναι αναμενόμενη ή όχι. Να πω για όσους δεν άκουγαν πριν 5 λεπτά που βγήκα πάλι, ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Μπάρτ Σέγκεφελτ για μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Το συμβόλαιο του Μπάρτ έλεγε το 2023, ήταν στους παίκτες που ήταν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό να παραμείνουν. Είχαμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κλείσει τα μέτωπα των ανανεώσεων για τους παίκτες που θέλει να κρατήσει μέχρι τον Γενάρη. Mm-hmm. Δηλαδή να μην πάμε πάλι σε serial καλοκαιριού όπως είχε γίνει, είχε πέσει με τον Χουάνκαρ. Και για την το πέτυχε με τον Ρούμπεν, το πέτυχε και με τον Σέγκεφελτ. Και πρέπει να πω εδώ ότι το χειρίστηκε άψογα ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πολύ απλά διότι δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις με τον Σέγκεφελτ εδώ και αρκετό καιρό. Ούτε βγήκε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις ούτε τίποτα. Ήταν κάτι που το ήθελε και η πλευρά του Παναθηναϊκού και η πλευρά του παίκτη. Και νομίζω ότι η πλευρά του παίκτη έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι την ενδιαφέρει συμφωνία και παραμονή στο σύλλογο. Mm-hmm. Δεν ήταν μια διαπραγμάτευση που ήταν εύκολη, ήταν μια διαπραγμάτευση που ήταν δύσκολη, αλλά είχε αίσιο τέλος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί κρατάει τον καλύτερο του αμυντικό και ίσως ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του παραδείγματος, τον καλύτερο του αμυντικό χαφ, που είναι απόλυτα για τον Ρούμπεν Πέρεθ. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και με τον Κουρμπέλη. Και με τον Νάιτερ. Το μεσημέρι στο Μιχάλη που με έχει ρωτήσει τι βλέπω για τη συνέχεια, είχα πει ότι είναι πιο πιθανό, πιο κοντινό το νέο Σέγκεφελτ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη σήμερα με τις υπογραφές. Ο μάτζερ του παίκτη είχε τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις. Υπάρχει χρυσή τομή και στο οικονομικό. Είναι δεδομένο ότι είναι αύξηση, του έχει γίνει μια γερή αύξηση στο συμβόλαιό του. Και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς το ότι τα καλύτερα έρχονται, διότι όταν κρατάς το βασικό σου κορμό, νομίζω ότι απλοποιείς και το έργο του προπονητή για τη συνέχεια, κυρίως για τη νέα σεζόν, διότι έτσι και αλλιώς για τη φετινή σεζόν και τα δύο παιδιά αυτά, και ο Ρούμπεν και ο Σέγκεφελτ θα έπεσαν, αλλά και τη νέα σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός θα χτίσει πάνω στη βάση που έχει, χωρίς να φεύγουν παίκτες και να χρειάζεται να τους αντικαταστήσεις. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει 10 και 15 μεταγραφές. Mm-hmm. Θα κάνει συγκεκριμένα στοχευμένες κινήσεις. Ακριβώς. Συν το ότι έχουν έρθει και κάποιοι παίκτες που μέχρι τώρα έχουν βγει και οι μεταγραφές που θα γίνουν στο ερχόμενο διάστημα. Είτε τώρα είτε το καλοκαίρι, ναι. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγες οι προσθήκες που θα γίνουν το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι και μετά, από τη στιγμή που έχουμε ανανέωσεις. Να πούμε ότι πριν από λίγο, πριν από το Σέγκεφελτ, είχε ανακοινωθεί και ανανέωση του συμβολαίου του Ρούμπεν. Επίσης, τον Ιούνιο του 25. Ναι. Ο Ρούμπεν έκανε και δηλώσεις στο κανάλι του Παναθηναϊκού. Είπε ότι είναι αλήθεια ότι η προσαρμογή δεν ήταν πολύ δύσκολη για μένα, γιατί υπήρχαν ήδη εδώ Ισπανοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι με βοήθησαν, ώστε να προσαρμοστώ το συντομότερο δυνατό. Το γεγονός είναι πως βρίσκομαι για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας στην αρχή μου φαινόταν κάπως. Όμως όλα πάνε καλά και είμαι χαρούμενος που το πέτυχα και βρίσκομαι εδώ και εκμεταλλευόμενος στην ευκαιρία που έχω. Θα ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου στα 36, όταν θα είμαι 36. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Υπάρχει πολύ δρόμος ώστε να αναλύσω τι θα συμβεί στο μέλλον. Δίνω μεγάλη αξία όμως στο σύλλογο και στον τρόπο που αυτός αναπτύσσεται και ελπίζω να συγχεστεί έτσι για πολλά χρόνια. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με το σύλλογο. Θα είμαι εδώ για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα, 3 χρόνια ακόμα, είπε ο Ρούμπεν. Για την ανανέωση του συμβολαίου του. Οπότε με τα δύο αυτά πολύ καλά νέα, αν τα συνδυάσουμε με την πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού εχθές και τις μεταγραφές που έρχονται, φτιάχνει ένα πολύ καλό περιτύλιγμα, για να το πω έτσι. Ορταστικό. Ναι, ορταστικό. Ο Παναθηναϊκός έκανε όντως μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως η καλύτερη φετινή του τηλεοφόρο. Αντιμετώπισε μια ομάδα που δεν έπαιξε ανοιχτά, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη αξία η νίκη του. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Σκόραγαν οι τρεις Σλοβαίνοι. Υπήρχε συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ήταν εξαιρετική η παρουσία του Βέρμπιτς, εξαιρετική η παρουσία του Μπερνάρ, εξαιρετική η παρουσία του εορτάζοντας σήμερα Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος είχε γενέθλια και μπαίνει στα 30. Και γενικά ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε πολύ καλά και χάρηκε και ο κόσμος με αυτό που είδε και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκληση την επόμενη φάση, κάτι που ήθελε να το πετύχει από χθες. Γιατί το match revenge στον Βόλο είναι την εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρώτα την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και αμέσως μετά
τον Μπας στα Γιάννα. Δηλαδή θα έχει τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Άρα στο ενδιάμεσο με τον Βόλο του Κυπέλου θα έχει τη δυνατότητα Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτό που είχες πει πριν το μάτς, ότι αυτό που ήθελε, να έχει τη δυνατότητα καθαρό να ξεκουράσει κάποιους βασικούς. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ακούσαμε.